Καλησπέρα, σήμερα θα σας μιλήσω για ένα πάρα πολύ ωραίο και μοσχομυριστό, θα λέγαμε, βοτανάκι. Έτσι, θεωρείται και μπαχαρικό, γιατί μπορούμε να το βρούμε και σε ξύρη μορφή, έτσι. Και θα μιλήσουμε, λοιπόν, που λέτε για τον βασιλικό. Ο βασιλικός λέγεται στα λατινικά ο κίνουμ βασιλικού, έτσι. Ο κίνουμ βασιλικού, το ξαναλέω. Και να πούμε, αυτό το βότανο ονομάζεται και ιερό βότανο, όχι μόνο για την ιστορία του, αλλά επειδή θεωρείται κορυφαίο φάρμακο, θεωρείται ένα πολύ κορυφαίο φάρμακο για όλα. Είναι φάρμακο για όλα, ουσιαστικά. Ο βασιλικός, λοιπόν, έχει πάρα πολλές φαρμακολογικές ιδιότητες, να το πούμε. Είναι εύκολο στη χρήση του. Το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στη μαγειρική και σε, θα λέγαμε, και σε αλμυρά, αλλά και σε γλυκίσματα, έτσι, σε αλμυρές και γλυκές παρασκευές, όπως λέμε. Επίσης, ο βασιλικός χρησιμοποιείται για διάφορες παθήσεις και ασθένειες, έτσι, ασθένειες και παθήσεις. Είναι για όλα, πλέον. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, ότι το βοτανάκι αυτό μεγαλώνει από, φτάνει τα 30 μέχρι 130 εκατοστά και είναι μικρούλι και τα ανθάκια του είναι άσπρα. Τώρα, για τους χριστιανούς, να σας πω μερικά πράγματα. Για τους χριστιανούς είναι πάρα πολύ σημαντικός ο βασιλικός. Για ποιο λόγο όμως? Για το λόγο, αυτό το ευλογημένο βότανο, έτσι το λέμε, έτσι, προέρχεται από την λέξη βασιλεύς, έτσι, που σημαίνει βασιλιάς ουσιαστικά. Αλλά δεν εννοούμε όποιον βασιλιά, έτσι, οποιονδήποτε βασιλιά, εννοούμε τον Ιησού Χριστό, έτσι. Είναι ένα θρησκευτικό βότανο και δεν είναι τυχαίο που το χρησιμοποιούμε και στον αγιασμό, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, όπου τέλος πάντων. Επίσης όμως κάποιοι έχουν και αντίθετη άποψη και πιστεύουν ότι έχει και ρίζες από την Ασία. Πράγμα που εγώ δεν το πιστεύω προσωπικά, αλλά λέμε τώρα. Και να πούμε επίσης ότι το χρησιμοποιούσαν γενικότερα σε θρησκευτικές τελετές. Στις αγγλόφωνες χώρες, ο βασιλικός, έτσι, είναι γνωστός ως βότανο του Αγίου Ιωσήφ. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν πολύ βασιλικό, όμως για ποιο λόγο, αυτό δεν νομίζω να το ξέρετε. Το χρησιμοποιούσαν βασιλικό και μύρο για την, ως πρώτη ύλη για την ταρίχευση των νεκρών. Να σας πω την αλήθεια, και εγώ μέχρι να... δεν το ήξερα κι εγώ αυτό. Μου ήταν κάτι καινούριο, αλλά το βρήκα πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό το πρόσθεσα για να σας το πω. Τώρα, ο βασιλικός, λοιπόν, είναι γνωστός σε όλη την επικράτεια της Μεσογείου, δηλαδή στην Ελλάδα τουλάχιστον και στην Ιταλία. Είναι τα κορυφαία βότανα για τη μεσογειακή διατροφή, όπως λέμε, επίσης. Έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για αυτές τις χώρες, Ιταλία αλλά και Ελλάδα, ο βασιλικός, έτσι. Ας πούμε, στην Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεις μια σαλάτα από μια σαλάτα μέχρι κάτι, τέλος πάντων, άλλο με βασιλικό. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει ο βασιλικός στο τραπέζι. Ή ας πούμε στην Ιταλία, πάνω στις πίτσες ή αυτό που λέμε πέστο, στην σάλτσα πέστο, έτσι. Η οποία γίνεται και με άλλους τρόπους, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, εκτός από όλα αυτά που σας είπα, αυτός ήταν ο πρόλογος, τεράστιος βεβαίως, έχουμε πάρα πολλές φαρμακολογικές ιδιότητες. Καλά, εγώ σε αυτό το επεισόδιο προβλέπω να παθαίνω φαρυγγίτιδα, να μην μπορώ να μιλήσω. Έχω κάνει ήδη 6 γυρίσματα, αυτό είναι το 7ο. Τέλος πάντων,
Ναι, η φαρμακολογική ιδιότητες, η πρώτη, υποστηρίζει την διαδικασία της πέψης. Είναι πάρα πολύ καλό για τη χώνευση, έτσι. Είναι για την εντερική, γαστρική, χλωρίδα, έτσι, εντερική και γαστρική καταρροή. Επίσης είναι για την εντερίτιδα, κάνουν κου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 
είναι διουρητικό, έτσι, πάρα πολύ καλό. Είναι, έχει αντικαταθλιπτική, θα λέγαμε, δράση λόγω του αρώματος του βασιλικού. Είναι αντιμυκητισιακό. Είναι αντιδιοξιδωτικό, αντιμικροβιακό, πολύ σημαντικό, αντιβακτηριδιακό, αντιφλεγμονώδες, βοηθάει, έχει αντιϊκή δράση. Δηλαδή αυτό μπορείς να το πιείς και το χειμώνα σε αφέψιμα, να κάνεις ένα αφέψιμα βασιλικού, να το πιείς και δρά εναντίον ενός ιού, ας πούμε, έχει πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά. Επίσης είναι για την αϊπνία, είναι για τον πονοκέφαλο, κεφαλαλγίες, ημικρανίες. Πολύ σημαντικά όλα αυτά που σας λέω. Επίσης ενισχύει για την καλή ψυχική υγεία. Μειώνει το στρες, το άγχος, την κατάθλιψη, έτσι. Είναι για τη γρίπη. Πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί για τα συμπτώματα κυρίως της γρίπης. Άμα δείτε, ας πούμε, πάει να έχετε ρινική καταρροή και είστε ακόμα στην αρχή, καλό είναι να πιείτε ένα αφέψιμα βασιλικού. Θα ήταν ένας τρόπος για να το αποφύγετε, να κάνετε αυτό το σλόλα, όπως λέω και εγώ. Σλάλου. Τέλος πάντων. Επίσης, ο βασιλικός είναι κατά της ναυτίας, έτσι, για την ναυτία των εγγυών. Στις εγκυμόνους σας βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή μπορείτε και να το μασουλήσετε, δεν παθαίνετε τίποτα, δεν είναι ούτε πικάντικο ούτε τίποτα. Βοηθάει ίσα-ίσα, σιάχνει και τη γεύση, ενισχύει τη γεύση, έτσι. Είναι για τον επιχειλίο έρπη, δηλαδή τι μπορείτε να κάνετε, να πάρετε ένα γουδί. Σας λέω τώρα tricks τι μπορείτε να κάνετε. Να το κοπανίσετε, να το κάνετε μια πάστα στην ουσία και εκεί που έχετε τον επιχείλιο έρπη να βάλετε λίγο, να το αφήσετε και μετά να το σκουπίσετε. Να το κάνετε 2-3 φορές μέσα στην ημέρα και μετά είστε κύριοι. Γιατί ο έρπης θα πάει λίγο πιο πίσω. Οπότε κερδίζετε χρόνο, καταλάβατε. Αυτό λέω, ότι βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ. Είναι για τη στοματίτιδα. Εδώ μπορείτε να κάνετε κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή μπορείτε να κάνετε νερό με βάση τον βασιλικό, έτσι να τον έχετε μέσα τον βασιλικό, και να κάνετε γαργάρες. Βοηθάει και στη φαρυγίτιδα. Επίσης, είναι για τη συγκέντρωση, για τη διάσπαση προσοχής. Βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ. Βοηθάει πάρα πολύ επίσης στην επιληψία, μας κατευνάζει, έτσι. Μπορείτε, εκτός από την πασιφλόρα που είπα στο προηγούμενο επεισόδιο, μπορείτε να δώσετε και σε κάποιον βασιλικό, έτσι. Σε αφέψιμα μιλάω. Ρευματοειδή θεαρθρίτιδα, είναι τεράστιο κεφάλαιο αυτό, βοηθάει και εκεί όμως, κατευνάζει και είναι και για την πρόληψη, δηλαδή ενώ ξέρετε τέλος πάντων ότι κάνει καλό ο βασιλικός στα ρευματικά, όσους έχετε την τάση ή έχετε στην οικογένειά σας και δεν θέλετε να το πάθετε για την πρόληψη που λέω και εγώ, πίνετε καθημερινά από λίγο βασιλικό. Είναι κατά των θρόμβων. Επίσης, γι' αυτό λέω για τις έγκυες, είναι ότι πρέπει ο βασιλικός, έτσι. Είναι και στο προηγούμενο με τη βασιφλόρα που είπαμε, έτσι, κατά των θρόμβων. Είναι πρόληψη, παιδί μου, αυτό. Επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τις έγκυες γυναίκες, για αυτές που θέλουν να γίνουν μάνες, έτσι, και αυτές που είναι ήδη εγκυούλες ή θυλάζουν. Προσοχή, βοηθάει πάρα πολύ διεγείρει στην έκρηση γάλακτος.
ώστε να έχετε να κατεβάσετε παραπάνω γάλα, δηλαδή για το μωρό είναι ό,τι πρέπει. Κατεμνάζει πάρα πολύ το βήχα. Για ποιο λόγο? Γιατί είπαμε κιόλας ότι είναι κατά του κρυολογήματος, έτσι. Για την πρόληψη πάντα μιλάω. Εδώ βοηθάει και το βήχα. Και μια που το είπα, ναι. Okay. Βοηθάει στην δυσλειτουργία των νεφρών, βοηθάει στο να αποβάλουν άχρηστες ουσίες, έτσι, βοηθάει και στην πρόληψη, στο να μην πάθεις πέτρα στα πόδια. Επίσης βοηθάει στο να έχουμε υγιή καρδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά, γιατί μιλάμε για πρόληψη εδώ. Ρίχνει την υψηλή αρτηριακή πίεση, δηλαδή όσοι πάσχετε θα ήταν καλό να τρώτε βασιλικό που και που. Δηλαδή μπορείτε να το μασουλάτε άμα δεν έχετε αυτό, άμα σας αρέσει κιόλας η γεύση, ό,τι πρέπει. Ή να το βάλετε στη σαλάτα ή κάπου. Είναι εντομοαποθετικός και φυσικά είναι εντομοαποθετικός για λόγω αρώματος, έτσι. Μπορείτε να βάλετε στο κήπο, στο μπαλκονάκι, στο πεζουλάκι. Βοηθάει πάρα πολύ. Και μια που είπαμε ότι είναι εντομοαποθετικός, είναι και για τα τσιμπήματα εντόμων. Εδώ θα σας πω λίγο κάτι. Μια που είμαστε στα έντομα. Λοιπόν, σας έχει τσιμπήσει ένα κουνουπάκι. Έτσι, τώρα είναι και καλοκαιριάζει ο καιρός. Θα έχουμε κουνούπια, σφίκες, το ένα το άλλο, έτσι. Μπορείτε να κάνετε νερό αυτό, να κοπανίσετε πάλι σε ένα γουδί τον βασιλικό και να το βάζετε σαν κατάπλασμα πάνω στο τσίπνο. Κατευνάζει και δεν φαγουρίζει το τσίπνο. Τώρα έχω και κάτι για τους άντρες, είπαμε για τις γυναίκες. Ενισχύει το σπέρμα. Πολύ σημαντικό αυτό, είναι πάρα πολύ καλό να το ξέρει κανείς. Είναι για την ουλίτιδα, δηλαδή μπορεί να πάρετε ένα ποτηράκι, σας λέω τώρα τρίκ και χακ, έτσι, το έχετε καταλάβει τι λέω, τι και τι κάνω. Παίρνετε ένα ποτηράκι, βάζετε νερό μέσα, βάζετε και βασιλικό, έτσι, το έχετε εκεί μέσα το βασιλικό, μία με δύο μέρες κρατάει εκεί μέσα και κάνετε γαργάρες όποτε πηγαίνετε στο μπάνιο και θα δείτε θαύματα. Για τις άφθες επίσης, έτσι, οι άφθες είναι φουσκαλίτσες οι οποίες είναι πολύ επώδυνες. Μπορείτε να κάνετε άμα έχετε άφθες, αυτό θα ακουστεί λίγο αηδία, αλλά δεν είναι. Πάλι με το γουδί το κάνετε πάστα και το βάζετε εκεί στο επίμαχο σημείο μέσα και δεν έχει χημικά, οπότε μην το φοβάστε, πάρετε το μέσα, μόνο άμα έχετε αλλεργία τα χέρια από εκεί να το πάρετε. Και βοηθάει και το κατευνάζει. Και σε μία εβδομάδα, ούτε μία εβδομάδα, σε δύο μέρες θα έχει περάσει ή θα το έχει κατευνάσει ή θα έχουν μικρύνει τέλος πάντων οι άνθρωποι. Είναι για το διαβήτη, είναι για το άσθημα. Είναι επίσης, περιέχει πάρα πολύ μαγνήσιο. Πολύ σημαντικό αυτό να το ξέρουμε. Είναι για τον πονόδοντο, δηλαδή μπορείτε να το βάλετε εκεί που πονάει το δόντι σας. Σαν πάστα, μπορείτε να το βάλετε και να το φάτε κιόλας, να το μασουλήσετε. Βοηθάει, κατευνάζει. Για τον πονόλαιμο, λογικό είναι, γιατί είπαμε με το κρυολόγημα και τα λοιπά, έτσι. Βοηθάει στα νεύρα, όταν έχει κάποιος νεύρα. Καλό είναι να πίνει ένα θέψιμα, να του περνάνε και τα νεύρα, έτσι, αυτά. Και είναι για την τόνωση του οργανισμού, δηλαδή τονώνει γενικότερα τον οργανισμό. Δηλαδή έχει χίλια καλά αυτός ο βασιλικός. Να πούμε λίγο τη δοσολογία, ότι οπότε βγάζουμε ως παραθυράκι και σας λέω όχι στις θυλάσσιους και έγκυες, παρόλο που το προτείνουν ορισμένοι. Εγώ δεν θα το πρότεινα. Έτσι. Απλά ξέρετε ότι κάνει και αυτή τη δουλειά, παράγει παραπάνω γάλα. Άμα θέλετε να το κάνετε, καλύτερα να ρωτήσετε το γιατρό σας, έτσι. Γιατί γυναικολόγος δεν είμαι, είμαι ομοιοπαθητικός, παραπάνω that's it. Απλά σας λέω, εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Λοιπόν, το βασιλικό μπορείτε να το καταλανώνετε. Έχω φρικάρει τώρα με τότε.
τέλος πάντων. Δοσολογία. Σε έκυμα, μία φορά ημερησίως, έτσι. Ωραία. Και σε αφέψιμα, τρεις φορές ημερησίως. Ένα γραμμάριο, έτσι. Αυτό. Βέβαια ο βασιλικός δεν έχει τίποτα να φοβάστε, οπότε και να πάρετε και λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά οι θυλάζουσες και οι εγκυμονούς λίγο να προσέχουν. Καλύτερα να ρωτήσετε τον γιατρό σας σε αυτό, γιατί έχει να κάνει με γυναικολογικά. Δεν είναι ο τομέας μου, απλά επειδή κάνει κάποια πράγματα ο βασιλικός που θα πρέπει να τα ξέρετε, πιστεύω, οπότε τα λέω και αυτά. Να πούμε επίσης ότι ο βασιλικός, έτσι, είναι ευαίσθητος στο κρύο, αναπτύσσεται πιο εύκολα σε θερμές, να το πούμε και αυτό, και σε ξηρές συνθήκες, εξού και στην Μεσόγειο, Ιταλία, Ελλάδα, ό,τι πρέπει. Έχουμε πολλών ειδών βασιλικού. Έτσι, είναι ο πλατύφυλλος, είναι ο αγιορείτικος, είναι ο σγουρός. Είναι διάφοροι. Τώρα δεν χρειάζεται όλα να τα ξέρετε, απλά το να καταναλώνετε βασιλικό κάνετε μόνο καλό στον εαυτό σας. Καλό είναι να το χρησιμοποιείτε περισσότερο σαν βαχαρικό, αλλά άμα σας δοθεί η ευκαιρία να το πιείτε και σαν τσαγάκι, εγώ θα έλεγα άφοβα. Αρκεί οι θυλάζουσες, το ξαναλέω, και οι εγκυμονούς να προσέχουν και να ρωτήσουν τον γιατρό και συγκεκριμένα την γυναικολόγο. Αυτά έχω να πω. Να μου είστε καλά, να χαίρεστε την κάθε στιγμή της ζωής σας, να χαμογελάτε γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή. Αυτά και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν έχω κάποιες συνταγές θα σας τις βάλω στο τέλος του βίντεο. Like. Bye.